Για μια ακόμη φορά τον πρόεδρο Αλσίση, τον ηγέτη της φίλης χώρας Αιγύπτου, με την οποία μας συνδέουν ιστορικοί και διαχρονικοί δεσμοί φιλίας, καλής γειτονίας και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς μας. Είχαμε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας να πραγματοποιήσουμε μια ευρεία επισκόπηση των διμερών μας σχέσεων, αλλά και των εξελίξεων στον ταραγμένο γεωπολιτικό μας περίγυρο. Η διμερής μας συνεργασία στηρίζεται σε πολύ γερά θεμέλια και αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην σφαιρική διεύρυνση και εμβάθυνσή της. Διαμορφώνονται εξαιρετικές προοπτικές σε τομείς όπως η πολύπλευρη οικονομική συνεργασία, η ενέργεια, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η διαλειμενική σύνδεση, οι θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, ο κατασκευαστικός τομέας και οι υποδομές. Άλλωστε, τόσο η σταδιακή έξοδος της Ελλάδας από την κρίση, που σημαίνει ταυτόχρονα και αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα, όσο όμως και οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, στην ευρύτερη περιοχή και στην Αίγυπτο ειδικότερα, η διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, αυτό το πολύ σημαντικό έργο που η Αιγυπτιακή κυβέρνηση και ο Αιγυπτιακός λαός μπόρεσαν να ολοκληρώσουν σε τόσο σύντομο, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Όλα αυτά τα γεγονότα καθιστούν ιδιαίτερη σημασίας την ενίσχυση της συνεργασίας των οικονομικών εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα το απόγευμα θα χαιρετήσουμε από κοινού με τον πρόεδρο Αλσίση το επιχειρηματικό συνέδριο Ελλάδας-Αιγύπτου, στο οποίο συμμετέχουν δεκάδες επιχειρηματίες και θεσμικοί φορείς των δύο χωρών. Παράλληλα, στο περιθώριο του συνεδρίου θα υπογραφούν δύο συμφωνίες που αφορούν στη συνεργασία των λιμένων της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης με τους λιμένες της Αλεξάνδρειας και της Δαμιέτης. Η ενίσχυση των ενεργειακών δικτύων, των μεταφορών, του εμπορίου και της διασυνδεσιμότητας Ελλάδας και Αιγύπτου είναι μια εξαιρετικά σημαντική υπόθεση που δεν αφορά αποκλειστικά τις δύο χώρες μας. Ενδυναμώνει τις γέφυρες ουσιαστικά μεταξύ τριών ηπείρων, καθώς βεβαίως και την ευρωμεσογειακή συνεργασία. Σε μια περίοδο και σε μια γειτονιά, εγώ θα έλεγα, στη γειτονιά μας που έχουμε προκλήσεις, σε μια περίοδο που η γειτονιά μας αποσταθεροποιείται, η συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου μπορεί να δημιουργήσει ένα πεδίο σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή, ώστε η Μεσόγειος και ειδικότερα η Νοτιοανατολική Μεσόγειος να ξαναγίνει μια θάλασσα ευημερίας, ειρήνης και σταθερότητας. Βεβαίως, σήμερα βρισκόμαστε, όπως είπα και πιο πριν, μπροστά σε δραματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας. Δεδομένης της βαρύνουσα σημασίας της Αιγύπτου για την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και της πολύτιμης εμπειρίας και γνώσης της περιοχής που έχει η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή μεσογειακή χώρα, είχαμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προοπτικές αυτής της ευρωμεσογειακής συνεργασίας και της δραστηριοποίησης της διεθνούς κοινότητας ακριβώς για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και για την εξέβρεση λύσεων που θα επαναφέρουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Συζητήσαμε παράλληλα για την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας μας σε διεθνείς οργανισμούς,
την αμοιβαία υποστήριξη τόσο της Αιγύπτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και της Ελλάδας από την Αίγυπτο στον Οργανισμό Ισλαμικών Κρατών. Ιδίως μιλήσαμε για την ανάγκη να εξευρεθεί ειρηνική λύση διαμέσω της διπλωματικής οδού στη Συρία και να τεθούν τα θεμέλια για τη συμφιλίωση και τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα, την ανάγκη μιας πολιτικής λύσης στη Λιβύη για τη δημιουργία κυβέρνησης εθνικής ενότητας εκεί, την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την τρομοκρατία που εξαπλώνεται δυστυχώς βασιζόμενη στον θρησκευτικό φονταμενταλισμό. Την ανάγκη επίσης για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Παλαιστινιακό με στόχο τη λύση δύο κρατών με μια Παλαιστίνη στη βάση των συνόρων του 1967. Αύριο θα έχουμε τη χαρά να πραγματοποιήσουμε στην Αθήνα την τρίτη σύνοδο κορυφής της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Αποτελεί κοινή μας πεποίθηση ότι το τριμερές αυτό πλαίσιο ενισχύει και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών, αναβαθμίζει την ευρωμεσογειακή σχέση και συμβάλλει στην σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Κυρίως αναδεικνύει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και της ολοένα και μεγαλύτερης ανάγκης για την διεύρυνσή της επί τη βάση του διεθνούς δικαίου στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε. Ελλάδα και Αίγυπτος, δύο χώρες και δύο λαοί, δύο αρχαίοι πολιτισμοί της Μεσογείου, δύο αρχαίοι πολιτισμοί της Μεσογείου που μπόλιασαν τον παγκόσμιο πολιτισμό, δύο χώρες με σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο σε μια εύθραυστη και αποσταθεροποιημένη περιοχή, στο αντάμωμα τριών ηπείρων, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ειρήνη και την ευημερία, με στόχο την συνεργασία και την συνανάπτυξη. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που η επίσημη επίσκεψη του καλού μας φίλου Προέδρου Αλσίση εγκαινιάζει μια νέα εποχή στη σχέση των δύο χωρών μας. Μια σχέση που πιστεύω ότι μπορεί να διαδραματίσει ρόλο καταλήτη όχι μόνο για τις δύο χώρες, αλλά ρόλο καταλήτη για θετικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ, Εξοχότητα κύριε Πρωθυπουργέ, στο όνομα του Ελεήμενος και Εκτίμονος Θεού. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να εκφράσω την πλήρη εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας και την υπερηφάνεια μου για αυτή την βαθιά φιλία μεταξύ των δύο χωρών και των δύο λαών. Θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση για τη θερμή υποδοχή και την φιλοξενία που μας έχετε επιφυλάξει. Με αυτή την ευκαιρία επιτρέψτε μου να απευθύνω προς τον ελληνικό λαό εκφράζοντας τους χαιρετισμούς και την εκτίμηση, καθώς επίσης και τους Αιγύπτιους οι οποίοι ήρθαν από παντού για να μας υποδεχτούν εδώ στην ελληνική πρωτεύουσα. Καθώς επίσης θέλω να εκφράσω εκ μέρους της Αιγυπτιακής κυβέρνησης για τα ειλικρινή συγχαρητήρια για την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού προκειμένου να συνεχίσετε την πορεία του για να ξεπεράσετε την δύσκολη φάση που έχετε διανύσει. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η συνετής σας πορεία θα είναι ο άμεσος συμπαραστάτης σε αυτή την πορεία που σας έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Εξοχότητα κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, οι σχέσεις Ελλάδος και Αιγύπτου
αναπτύσσονται με έναν πρωτοφανή τρόπο. Δεσμευόμαστε από κοινού να τις αναπτύξουμε και να ανιχνεύσουμε νέους τομείς συνεργασίας μεταξύ μας. Οι σημερινές συνομιλίες έχουν εκφράσει την ταύτιση απόψεων μας σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων είναι η ενέργεια, η εκμετάλλευση των υδρογόνων ανθράκων στην Μεσόγειο, η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και αιγυπτιακών λιμένων, καθώς επίσης η συνεργασία στον τουρισμό, επιπλέον οι επενδυτικές ευκαιρίες που εξασφαλίζονται από τα τεράστια έργα που αναλαμβάνει η Αίγυπτος με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις δύο χώρες, επικεφαλής των έργων. Αναφέρω το έργο της νέας διόρυγας του Σουέζ και της γύρω περιοχής. Ήταν ιδιαίτερη χαρά μου, εξοχότητα κύριε Πρωθυπουργέ, να συμμετάσχετε στα εγγένεια και στη χαρά του Αιγυπτιακού λαού, στα εγγένεια της νέας διόρυγας του Σουέζ τον περασμένο Αύγουστο. Αδειμονώ και προσβλέπω για τη συνεχή συνεργασία μαζί σας, προκειμένου να αναπτύξουμε τους άξονες στους οποίους επικεντρωθήκαμε σήμερα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, και θα υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων στο άμεσο προσεχές διάστημα. Είμαστε απόλυτα πεισμένοι ότι θα υπάρχουν νέοι ορίζοντες στο μέλλον για άλλη συνεργασία. Θέλω να εξάρω τον ελληνικό ρόλο, τον επικοδομητικό ελληνικό ρόλο στα εγχώρια και στα περιφερειακά και διεθνή φόρα. Η Ελλάδα σημειωτέων διακρίνεται για την αντικειμενική της άποψη σχετικά με τα θέματα της ασφάλειας. Τις σημερινές μας συνομιλίες διαπιστώθηκαν ταύτιση απόψεων σε πολλά θέματα περιφερειακά και διεθνής, τα οποία έχουμε επισελθεί, μεταξύ των οποίων η καταπολέμηση της απεχθούς τρομοκρατίας, καθώς επίσης μιλήσαμε για τις πτυχές της συνεργασίας, τις κοινωνικές και τις οικονομικές, καθώς επίσης την πολιτική αντιμετώπιση της ρίζας των προβλημάτων, μεταξύ των οποίων είναι η τρομοκρατία, ιδιαίτερα η διευθέτηση συνδιενέξεων που υπάρχουν στην περιοχή, επικεφαλής των οποίων το Παλαιστινιακό, η κατάσταση στη Συρία, στη Λιβύη και στην Ιεμένη. Έτσι, είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον εξοχότατο κύριο Πρωθυπουργό, καθώς επίσης η συνάντησή μας με τον εξοχότατο κύριο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι να συνεργαστούμε για να επαναφέρουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Θέλω να επισημάνω το υψηλό επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, είτε είναι σε πολιτικό επίπεδο στα διάφορα φόρα, είτε σε επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας και ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών. Οπότε μπορούμε να το θεωρήσουμε υπόδειγμα προς μίμηση. Εξοχότητα κύριε Πρωθυπουργέ, ο Αιγυπτιακός λαός έχει τελειώσει τον χάρτη προς τον μέλλον, προκειμένου να εδραιωθεί η δημοκρατική διαδικασία και να υπάρχουν οι συνταγματικοί θεσμοί. Έχει τελειώσει, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε για την περαιτέρω ενίσχυση των κοινοβουλευτικών μας σχέσεων. Η ταύτιση των απόψεων σχετικά με θέματα ασφάλειας, σταθερότητας, καλής γειτονίας συμβαίνει τη στιγμή που διανύουμε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις της ιστορίας μας. Ευχαριστώ πολύ, εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ. Σαχαρνέγκη από την Αιγυπτιακή τηλεόραση, μία ερώτηση στην ελληνική πλευρά και μία ερώτηση στην Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την υφιστάμενη διμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου, Αιγύπτου και Κύπρου, καθώς επίσης η ασφάλεια στη Μεσόγειο και η καταπολέμηση της δημοκρατίας. Έχετε συμφωνήσει για κάποιο μηχανισμό, για κάποιο τρόπο προκειμένου να μην
φτάσουν οι τρομοκράτες του Ντάεσ στις ακτές της Λιβύης και για την Αιγυπτιακή πλευρά πώς θα διασφαλίσουμε τα σύνορά μας από την δυτική μας πλευρά. Σχετικά με την ερώτηση που αφορά την ελληνική πλευρά, υπάρχουν τεράστια έργα που γίνονται στην Αίγυπτο, όπως είναι η διόρυγα του Σουέζ και η αξιοποίηση της περιοχής γύρω από την διόρυγα. Οπότε η ελληνική πλευρά πώς βλέπει μια πρακτική συνεργασία, έχοντας υπόψη ότι έχετε μια μεγάλη ιστορία στην ναυτιλή. Θέλω να απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, η οποία πραγματικά είναι πολύ καλή ερώτηση, όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όσον αφορά τους πρόσφυγες, λάθος μετανάστευση, είναι από τα ευαίσθητα θέματα τα οποία επηρεάζουν όχι μόνο από ανθρώπινη σκεπιά, αλλά επηρεάζουν έχοντας υπόψη το πρίσμα της σταθερότητας. Σχετικά με τα σύνορα μας τα κοινά με τη Λιβύη, καταβάλλουμε τεράστιες προσπάθειες σε σύνορα τα οποία εκτείνονται πάνω από 1.200 χιλιόμετρα, οπότε το βάρος που υπομιζόμαστε είναι τεράστιο τη στιγμή που οι αδελφοί μας στην Λιβύη δεν μπορούν να αναλάβουν με καλό τρόπο αυτό τον ρόλο που τους ανήκει. Έτσι η Αίγυπτος ίσως χρειάζεται στήριξη από τους Ευρωπαίους και από τις ενδιαφερόμενες χώρες που ενδιαφέρονται για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή. Όσον αφορά την αποτροπή διακίνησης όπλων και λάθο δακίνηση στην Λιβύη, δεν μπορεί να το αναλάβει μία ή ακόμα δύο χώρες, αλλά πρέπει να το αναλάβουν άλλες χώρες τη στιγμή που μιλάμε για σύνορα που εκτείνονται πάνω από 2.000 χιλιόμετρα στη Μεσόγειο. Σχεδόν δεν υπάρχει έλεγχος εκ μέρους των αδελφών Λιβύων για αυτές τις ακτές, οπότε επιβάλλεται μια τεράστια προσπάθεια. Η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν μπορούν να τα κάνουν από μόνοι τους, αλλά πρέπει να υπάρχει μια διεθνής κινητοποίηση προκειμένου να σταματήσει αυτή η λαθρέα διακίνηση των όπλων των πολεμιστών. Πρέπει να διασφαλιστούν τα θαλάσσια σύνορα και τα